Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Ξεκινάει το ΠΑΟΚ 24. Δεύτερο ημίχρονο παράτασης στη Νέα Σμύρνη. Παραμένει το 0-0. Έχει κερδίσει ένα φάουλ στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής ο Πανετολικός. Αν δεν προκύψει κάτι, πάμε του γρου για πέναλτι, αν και υπάρχει ακόμα χρόνος. Στο 115 είμαστε, αλλά δύσκολα βγαίνουν οι φάσεις για τις δύο ομάδες. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε λίγο με το ΠΑΟΚ Όφη, να δούμε τι μπορούμε να κρατήσουμε. Μετά τις 8 θα συνδεόμαστε και με το Παλατάκι για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ το ευρωπαϊκό, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Θα μπούμε κατευθείαν στο παιχνίδι, χωρίς εισαγωγές, να καλησπερίσουμε τον Αντώνη Τσακαλέα. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Ήταν ωραίο που ήταν το παιχνίδι 3 ώρα και τελειώσαμε από τις 5-5.30. Ή δεν σου άρεσε, ήθελες πιο αργά? Ναι, καιρό είχαμε. Ναι. Καιρό είχαμε. Είσαι υπέρμαχος να γίνονται μάτς μεσημέρια ή μπα, όπως τα παλιά καλά χρόνια? Καλά είναι, δεν είναι άσχημο. Ναι. 0-1 ο Πανετολικός. Περνάει στην επόμενη φάση. Θέλει 2 γκολ. Ο Πανιώνιος δεν προλαβαίνει, νομίζω, σε 4 λεπτά. Άρα και ο Πανετολικός λογικά θα σφραγίσει το εισιτήριο για τους 8. Λοιπόν... Με τόσο πολύ που καίγονται οι συγκεκριμένες ομάδες για το πρωτάθλημα, για να γλιτώσουν την τελευταία θέση και ό,τι μαζέψουν, αν τους έλεγε κάποιος μετά την κλήρωση να προκριθεί κάποιος με κλήρωση, χωρίς να παίξουν, πιστεύω ότι μπορεί να το έλεγαν το ναι. Δεν έχει κίνητρο όμως ένας παίκτης να πάει στους 8, στους 4. Σου λέει, ό,τι και να κάνουμε, τελευταία δραματίσουμε ή προτελευταία στην κανονική διάρκεια. Στα πλέον βλέπουμε. Δεν είναι ένα κίνητρο για κάθε παίκτη. Όχι, απλά ξέρεις, το λέω ως ομάδας, ως, ναι. ως οργανισμός. Ότι τι να τα κάνουμε δυο παραπάνω παιχνίδια και όλα αυτά. Εντάξει, μπορεί απλά να... Ίσως για το Πανετολικό, λίγο παραπάνω, ειδικά αν κάνει, μια και το πιάσαμε αυτό να το ανοίξουμε και το κλείσουμε, αν κάνει μεταγραφές για το Μάκη Χάβου, θα είναι μια ευκαιρία αυτά τα δύο παιχνίδια. Στις προπονητές προτιμούν να τεστάρουν και να δένουν ομάδες σε παιχνίδια επίσημα. Ναι. Όσο γενξίνουν θα τους στέλνουν όλοι στην κλήρωση, όσο. Κοίταξε, ο Πανετολικός δείχνει διατεθειμένος να το παλέψει πιο πολύ. Τουλάχιστον αυτό βγάζει, γιατί ο Πανιώνιος έχει πολλά προβλήματα. Διαδοχικές είτε στο πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος, 6 κατά σειρά και σήμερα 7, αν όντως τελειώσει το μας 0-1. Δύσκολα για τον Πανιώνιο και ο Πανετολικός είναι δύσκολο, γιατί διαφορά δεν είναι τόσο εύκολο να καλυφθεί στα play out, που θυμίζω δεν είναι διπλοί αγώνες όπως είναι στα play off. Παίζουν όλοι με όλους από 2 φορές. Είναι μονή. 6 αγώνες. 6 αγώνες, οπότε σε 6 μάτς. Τώρα διαφορά πόσο είναι? Είναι κοντά στους 10 βαθμούς. Δεν τα ξέρω και πολύ τα από κάτω, αλλά σίγουρα δεν είναι διαφορά 2-3 βαθμούς. Εντάξει, αλλά. Όχι, η διαφορά τους είναι, νομίζω, έχει 9 ο Πανετολικός. 8 έχει ο Πανετολικός και 18 ο Αστέρας Τρίπολης. 8-18. Είναι 10 βαθμοί. 18. Δύσκολα πολύ να καλυφθούν. Yeah. Εντάξει, γιατί νομίζω βάσει προκήρυξης οι από πάνω θα έχουν και πλεονέκτημα έδρας ενέντρο από κάτω. Όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά θα έχουν περισσότερα μάτς εντός από ότι εκτός σε σχέση με τους ουραγούς. Οι τρεις πρώτοι θα έχουν 4 εντός έναντι τριών των υπολείπων. Ναι. Νομίζω ότι οι 10 βαθμοί δεν καλύπτουν εύκολα. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία στην ομάδα του Μάκη Χάβου. Συμπαθητική μου είναι πολύ εμένα και ο μεγαλομέτωχός της και ο προπονητής της και η παίκτης της και ο κόσμος της. Εντάξει, και ό,τι θέλει προκύψει. Αντώνη, από το σημερινό μας τι μπορεί να κρατήσει ο Αμπέλ Φερέιρα και ο ΠΑΟ κατ' επέκταση? Εντάξει, τώρα η πρόκληση έχει τελειώσει από το κεντρικό κουλέ. Όχι, ότι ο ΠΑΟ κινήθηκε στα μοτίβα που ξέρουμε. Δηλαδή το ότι το παιχνίδι ούτως ή άλλως με το 3-0 το πρώτο αγώνα, την νίκη με τον ΠΑΟΚ, δεν προέβλεπε κανένας ότι θα μπορούσε. Ένα-ένα Πανιώνιος. Να γίνει κάτι. Στο 119, sorry, ψηδιακόπτω. Ένα-ένα Πανιώνιος. Το μιλήσαμε, το λήξαμε. Φοβερά πράγματα. Στο 119, ναι. Ο ΠΑΟΚ κινήθηκε στα γνωστά αγωνιστικά μοτίβα. Απλά είχε λίγο μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δεν ήταν από τα παιχνίδια που θα υπάρχει τόση χαλαρότητα, που να βλέπουμε μακρινές μπαλιές και γενικότερα τρόπο παιχνιδιού που δεν μας έχει συνηθίσει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ήταν για ακόμα ένα παιχνίδι με τα καλά του και τα κακά του ομάδα του προπονητή του προπονητή του φετινού. Που όσο πάει, τόσο αυτό γίνεται περισσότερο βίωμα και στους ποδοσφαιριστές.
Το τελευταίο τρίτο υπήρχε μεγαλύτερη ελευθερία, ελευθερία κινήσεων, ελευθερία αποφάσεων από τον Λάμπρο, από τον Πέλκα, ακόμα και από τον Ακπομ, με ποδοσφαιριστές που ειδικά στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου έψαχναν να φανούν. Ο καθένας για τους λόγους. Ναι. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Λάμπρο είχε πάνω του το βάρος των λεγόμενων του, διότι ο ίδιος είχε βγάλει αρκετές φορές την δυσαρέσκειά του για την απουσία του, όχι μόνο από την 18, από την 11, αλλά και από την 18 πολλές φορές. Ναι, ναι. Είπε, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργήσει αδημονία και στους φιλάθλους να το δούνε, του στυλ λες ότι δεν παίζεις, κάνε κάτι. Και από την άλλη, το άγχος που δεν μπορεί, που φαίνεται ότι δεν μπορεί να τρασεύσει ο Ακπομ, όταν μένει εκτός ενδεκάδα διαδεδομικά παιχνίδια. Που βγάζει αυτή την πίστη ότι θέλω να βάλω γκολ να φανώ, να ερεμήσω, να κάνω. Ο πανηγυρισμός του στο παιχνίδι με τον Όφη και την Ελλάδα ήταν χαρακτηριστικός. Φώναζε, λες και έφυγε ένα θάνος από πάνω του. Είναι δικαιολογημένο αυτό που νιώθει ή όχι, πιστεύεις? Δεν μιλάω για το αν είναι δικαιολογημένο ή όχι, μιλάω για το διαχειρισμό του. Ναι, ναι. Οποιοςδήποτε, θυμάμαι πριν από 10 χρόνια, ένας παίκτης που μου έλεγε ότι για μένα το χειρότερο πάμε για ένα προπονητή είναι να έχει ένα ποδοσφαιριστή που δεν τον βάζει στην ενδεκάδα και αυτός να μην είναι εκνευρισμένος. Για τον προπονητή αυτό θα θυμάμαι ότι χειρότερο. Σωστό. Να μην εκνευρίζει το παίκτη που δεν παίζει. Ναι. Να μην είναι την Πέμπτη στην δοκιμή ενδεκάδας βασικός και να μην πηγαίνει την Παρασκευή για να πει coach, εγώ τι πρέπει να κάνω, τι γίνεται με μένα. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Αλλά έχουμε δει, σήμερα είδαμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα ποδοσφαιριστών που ο καθένας κατάφερε, ο ένας μόνο κατάφερε και ο άλλος δεν κατάφερε να διαχειριστεί το όποιο άγχος έχει, το ότι δεν παίζω συχνά και όταν παίζω πρέπει να φανώ. Ναι. Το πρέπει να φανώ στον επιθετικό για τους περισσότερους και για τους φιλάδους είναι το γκολ. Για τους προπονητές είναι και το γκολ. Ναι, σωστό. Για παράδειγμα, ο Φερέρα ξέρει τι μπορεί να κάνει ο Ακπομ στα τελειώματά του. Δεν περιμένει το παιχνίδι να τον δει. Τα τελειώματά του τα βλέπει. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Εντάξει, θέλουν να ανεβάζουν και τα νούμερά τους. Όπως βλέπει και τις κινήσεις. Ναι, σαφώς. Όπως βλέπει όμως και τις κινήσεις στο γήπεδο. Τη συνολική του συμμετοχή στο παιχνίδι. Την οποία την μετράει και αυτή ο προπονητής. Μπορεί ο φιλάθλος να λέει ότι ο Λάμπρο έβαλε γκολ, ο Ακπομ δεν έβαλε. Και μάλιστα το τέταρτο του το σπατάλησε, το έχασε. Ναι. Και μία μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, μία στο δεύτερο, στη μία δεν μπόρεσε να νικήσει τον Ατουβίλακα. Στην δεύτερη έκανε πλασέ που έφυγε λίγο πολύ out, δεν έχει σημασία out. Ναι, έφυγε out. Μάλιστα. Τι κρατάμε άλλο, τι σου άρεσε? Αν δεν έχεις τελειώσει, συνέχισε. Και Ακπο, και οι δύο έχουν σοβαρό ανταγωνισμό για την ενδεκάδα. Ο Λάμπρο είναι για έναν Τζιντέρης ο οποίος ακόμα και σήμερα τον εκνεύρισε. Δηλαδή, αν ήμουν Ακπο, θα εκνευριζόμουν με τον Τζιντέρης. Πάλευα εγώ μια ώρα στο παιχνίδι και μπαίνει ο άλλος κύριος και έτσι θέλει στα δίχτυα. Ναι. Τέλος της Νέας Μύρνης, Πανιώνης Πανετολικός. Για διαφορά άγχους ψυχολογίας. 1-1 στη Νέα Μύρνη, τέλος. Στους 8 ο Πανετολικός. 116 ο Μπαϊρόβιτς και 119 εσωφάρισε ο Πανιώνης, αλλά δεν είχε άλλο χρόνο. Ναι, συνέχισε τον. Ο Άκπομ λοιπόν έχει μπροστά του τον Σβιντέρσκι, ο οποίος είτε παίζει 91 λεπτά, είτε παίζει 2 λεπτά, με τον μπαίνει σκοράρι ή στα παιδιά σκοράρι. Το έχει. Το έχει τον γκολ, έχει την ψυχολογία. Ναι. Ο Λάμπρου είναι πιο σύνθετο το να μπει στην ενδεκάδα, γιατί στο ένα άκρο παίζει ο Λιμιός, στο άλλο άκρο παίζει συνήθως ο Βιερίνια, αλλά στην θέση του παίζει ρόλο και το τακτικό κομμάτι. Τα πράγματα που κάνει και ο μέσος φύλαθλος για να τα δει θα πρέπει να δει δεύτερη φορά το παιχνίδι και σωστό. Να επικεντρώσει το βλέμμα του πάνω στον ποδοσφαιριστή σε πράγματα τα οποία κάνει μέχρι να φτάσει μπάλα σε εκείνον, το τι κάνει για να πάρει την μπάλα, το τι κάνει
για να δημιουργήσει καλές συνθήκες για να πάρει την μπάλα, το πώς κινείται στον χώρο και όλα αυτά που περισσότερο και η δουλειά του στο κάτω-κάτω του καθίσει είναι να τα προσέχει και να τα βλέπει ένας προπονητής για να καταλήγει στους ποδοσφαιριστές που του κάνουν, που του εξυπηρετούν το πλάνο του. Ναι. Ο Στοχ πώς σου φάνηκε, να πάμε σε κάποιον άλλον, επίσης ένα όνομα πολύ συζητημένο. Ναι, ο Στοχ μου φάνηκε σαν ένας ποδοσφαιριστής που και εκείνος πλέον ξέρει το τι γίνεται. Τι γίνεται. Νομίζω ότι δεν θα σκιζόταν σήμερα, αλλά ήθελε να δείξει πράγματα. Ναι, είχε μια αλφα διάθεση, όχι σούπερ. Δεν έφαγε το χορτάρι, αλλά... Για το Στοχ είναι και καθαρά θέμα εγωισμού. Ναι. Θα τον δούμε, πιστεύεις, στο δεύτερο μισό. Έχουν πράγματα τα οποία τον έχουν φέρει εκτός πλάνων. Ναι. Αυτό είναι σαφές. Και νομίζω ότι το έχουν αποδεχτεί και στον ΠΑΟΚ, που έχουν λόγους να ψάξουν να δουν γιατί δεν κούμπωσε αυτή η μεταγραφή. Και για τον Στοχ, που πήρε την απόφαση να ξεβολευτεί, γιατί είναι άλλο να κάνεις μια μεταγραφή στα 22 σου και άλλο στα 30 σου. Ναι, ναι. Ο άνθρωπος, όχι ο ποδοσφαιριστής μόνο. Mm-hmm. Παίζουν και αυτά ρόλο, όσο και αν διαφέρουν τον κόσμο, επειδή μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή πλέον. Θα έχουμε, λες, διαζύγιο, πώς το βλέπεις, τι μαθαίνεις, τι αφουγκράζεσαι. Το θεωρώ το πλέον πιθανό, αλλά θεωρώ ότι όπως και αρκετά πράγματα θα γίνουν και πάλι τελευταία στιγμή. Ναι. Δηλαδή θα είναι τελευταίες 5 μέρες των μεταγραφών θα έχουν κίνηση. Ναι. Είχαμε τον τεμπούτο του Μιχαηλίδη. Εντάξει, τυχερός να είναι και γερός να είναι ο Γιάννης. Καλό στόπερ. Αλλά θα έχει ακόμα πολύ δρόμο μπροστά του. Νομίζω το ξέρει και ο ίδιος, είναι συνειδητοποιημένος. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Έκλαιγα, είπε στα αποδυτήρια. Εντάξει, μεγάλη υπόθεση. Για το πώς ένα παιδί από κάτω βιώνει να φτάσει στην πρώτη ομάδα. Αυτού του πάω, okay. Όταν παλεύεις τόσο πολύ για κάτι, όταν έρχεται, το χαίρεσαι. Με το που το συνειδητοποιείς, τότε σου έρχεται αυτό που έβγαλε ο Μιχαηλίδης. Ναι. Και είναι από τα παιδιά που είμαι σίγουρος ότι, και δεν έχω δει τις δηλώσεις του, αλλά και τα κλισέ να έλεγε ότι τώρα ξεκινάνε όλα, το ξέρω ότι έτσι νιώθει ή σκέφτεται. Δεν το λέει για να το πει το ξύλινο, αυτό που περιμένουν. Ναι, είπε ο Γιάννης, ότι ο Μιχαηλίδης, ότι νιώθω περίεργα, δεν περίμενε να αγωνιστώ, γιατί δεν κάνουμε κουβέντα με τον προπονητή νωρίτερα, δηλαδή με τον προεδρεάσιο Φεραίρα, ότι κοίταξε αύριο, περιμένει να παίξει. Εγώ λέει, ήμουν έτοιμος, στα αποδυτήρια έκλαιγα. Δεν σας κρύβω, τόνισε ο Μιχαηλίδης. Όλοι μου οι παίκτες είναι για μένα δάσκαλοι, μου μαθαίνουν καθημερινά πώς να γίνουμε καλύτερος και έχω να πάρω πολλά πράγματα από αυτούς. Εντάξει, είναι και λίγο. Μια άλλη κουβέντα για το παιχνίδι είναι το ότι ίσως μερικοί να περίμεναν ότι ο ΠΑΟΚ θα πήγαινε rotation, να πήγαινε σε rotation λίγο πιο ακραίο. Ολυμπιακού, να το πω έτσι. Ναι. Ναι. Χρησιμοποιεί επίπεδο Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ομάδα με το οποίο κοντράρει το ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Για έναν όμως προπονητή, ο οποίος κατά τη διάρκεια της σεζόν έχει υποχρεωτικά δουλέψει με τρία κεντρικά αμυντικά δίδυμα. Ξεκίνησε με αυτό που βρήκε, το Κρέσπο Βαρέλα, και μετά ξαφνικά σταθερά έγινε ο Ίγκασον. Ναι. Ο Ίγκασον με το Κρέσπο, ο Ίγκασον με το Βαρέλα. Έναν προπονητή ο οποίος έχει παιδευτεί αρκετά για να βρει ισορροπία στη μεσαία γραμμή. Θυμίζω σε 4 πρώτα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά με Άγιαξ και με τη Σλόβαν Μπρασλάβας, ο Μίσιτς, για όσους το θυμούνται, έπαιξε συνολικά 32 λεπτά. Δίκιο έχεις. Και τώρα ο Μίσιτς είναι η αρχή και το τέλος της ενδεκάδας. Περίμενε να δει σε τι κατάσταση θα έρθει ο Μαουρίσιο, το πότε θα έρθει, το πότε θα μπορέσει να παίξει συνεχόμενα παιχνίδια. Περίμενε να δει τι θα γινόταν με τον Αυγούστο. Υπήρχε μια συζήτηση για το αν θα το ενέχει ή όχι αυτές τις μέρες που μιλάμε θα πήγαινε στην Ολυμπιακή Ομάδα της Βραζιλίας. Δυσκολεύτηκε πολύ να βρει σχηματισμούς και πρόσωπα
στον άξονα. Μιλώντας για παίκτες, Αντώνη, βλέπω τώρα μπροστά μου στην ψηφοφορία που ξεκίνησε πριν από λίγο για την ανάδειξη του MVP του αγώνα. Λάμπρο 70%, Πέλκας 16,9%. Σε βρίσκει σύμφωνο ή είναι ενδεικτικό της αγάπης που έχει μεγάλη μοίρα του κόσμου στο Λάμπρο? Ήταν MVP ο Λάμπρο σήμερα? Ο κόσμος, και σε αυτόν βάζω και εμένα, έχει και θα έχει αγάπη προς το καινούριο, προς το νέο, προς το άφθαρτο. Αλήθεια να το πω, μεγάλη αλήθεια κιόλας. Είναι λοιπόν ο Λάμπρου MVP σήμερα? Για παράδειγμα, δεν το λέω ούτε για να ψέξω κανέναν, ούτε οτιδήποτε. Στο παιχνίδι με την ΑΕΚ κάποια στιγμή, στο πρώτο ημίχρονο, είχε ο Μπίσες Βαρέ ένα τεχνικό σουτ που έφυγε out. Ένα πολύ γλυκό τεχνικό σουτ. Ναι. Η κερκίδα δεν αντέδρασε. Αν αυτό το έκανε ο Πέλκας, θα υπήρχε μεγάλη κάτι αντίδραση. Θα άκουγε, ναι. Μια αποδοκιμασία θα άκουγε. Εκείνη τη στιγμή την απογοήτευση. Ακριβώς. Το ίδιο λοιπόν συνέβαινε σήμερα με το λάθος που έκανε ο Πέλκας ή το λάθος που έκανε ο Λάμπρου. Το οποίο είναι λογικό. Σε 10 χρόνια θα υπάρχει άλλος που θα γίνει εντός εικών Πέλκας και άλλος που θα γίνει Λάμπρου. Ναι. Ο Λάμπρου δεν έχει φθαρεί ακόμα. Είναι η ελπίδα. Είναι αυτό που δεν έχουν δει όλοι, αυτό που περιμένουν. Ο παιχταράς μας, άντε να μπει και αυτός. Ο κακοπροαίρετος θα πει καλά τι έκανε ο προπονητής, δεν τον έβαζε τόσο καιρό. Τόσο καιρό δεν έβλεπε, ναι, τα λέγαμε και πριν. Πάντως νομίζω ότι δικαιωματικά MVP, εγώ θα ψήφιζα τον Πέλκα, αν ψήφιζα. Νομίζω ότι έδωσε πολλά πράγματα στην ομάδα. Πέρα από τα δύο γκολ και τη μία assist, γενικότερα ήταν, νομίζω, αυτός που ξεχώρισε. Όχι ότι ο Λάμπρου υστέρησε, αλλά λίγο παραπάνω έχω την εντύπωση ότι ο Πέλκας ήταν καλύτερος. Ο Πέλκας λοιπόν, μια και δεν τον ανέφερε στην αρχή, ήταν ο τρίτος που είχε ανάγκη το παιχνίδι. Το πρώτο σίγουρο είναι ότι ο Πέλκας δεν φοβάται να εκτεθεί. Ναι. Και λάθος θα κάνει, και επειδή ακούει, ούτε χθεσινός η Τούμπα είναι και είναι και Έλληνας, ακούει πάρα πολύ καλά αυτό που γίνεται και το αντιλαμβάνεται. Ναι. Δεν είναι όμως από τους παίκτες που θα κάνει στο 10 ένα λάθος, στο 15 ένα λάθος και στο 20 θα κρυφτεί και θα δώσει την μπάλα και θα φύγει. Με τον κίνδυνο να ακούσει ακόμα περισσότερα αν κάνει και άλλο λάθος, θα το δοκιμάσει. Αλλά μόνο τέτοιοι παίκτες έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, και αν τους το επιτρέψει η ομάδα και ο προπονητής, να αφορούν το περιβραχιόνι. Ο αρχηγός δεν είναι αυτός που δεν κάνει λάθη. Ο αρχηγός είναι αυτός που δεν φοβάται. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Εκεί ως γνωστόν, όποιος φοβάται, ή πέφτει και κοιμάται, ή όπως έλεγε ο Φερνάντο Σάντος, παίρνει σκύλο. Το είπε και φίλος νωρίτερα. Θυμούνται και άλλοι την έκφραση του Φερνάντο Σάντος. Περί φόβου και σκύλου, ναι. Έτσι είναι. Το λέγαμε με αφορμή τους Έλληνες διαιτητές που και σήμερα τα κάνα ρόιδο, δηλαδή στο ΆΚΑ έγινε. Ο Σάντος μας έχει αφήσει τους σκύλους και τις σαρδέλες ως ατάκες. Σωστά. Σωστά. Από το ζωικό βασίλειο. Εντάξει, φαντάζομαι ο Φερέιρα θα θέλει κάποιον βατό αντίπαλο και όχι ντέρμπι, αλλά αν έρθει ντέρμπι εννοείται ότι το ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει όπως κάνει τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, αλλά η λογική φαντάζομαι κανείς δεν θέλει. Δεν γνωρίζω καθόλου αν έχουν ληφθεί ημερομηνίες ή πότε υπολογίζονται αυτά τα παιχνίδια. Είναι η αλήθεια. Είναι καλή ερώτηση αυτή που κάνεις, ναι. Δεν το έχω ψάξει. Ναι. Γιατί διάβασα ότι στις 23 του Ιανουαρίου να μένει να γίνει κλήρωση. Αλλά για πότε πάνε τα παιχνίδια. Εντάξει, φαντάζομαι κανείς προπονητής δεν θέλει να παίξει με τον Ολυμπιακό, ενώ μπορεί να παίξει με τη Λαμία ή τον Πανετολικό. Έτσι δεν είναι. Επίσης δεν ξέρω αν θα γίνουν οι ημιτελικοί μέχρι τα play-off ή μέσα στα play-off θα έχουμε για τους ημιτελικούς. Α, ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό το λέω. Ωραία. Και τώρα, Αντώνη, τελευταία ερώτηση. Αστέρας Τρίπολης. Νομίζω ότι θα ξαναγυρίσει τα γνωστά ο Φερέιρα. Όχι ότι έκανε πολλές αλλαγές σήμερα, το που λέγαμε και νωρίτερα. Ψιλοανεβασμένος είναι ο Αστέρας, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος? Δηλαδή δείχνει να βελτιώνεται. Δεν έχει την ποιότητα προηγούμενων ετών, έχω την εντύπωση. Αλλά δείχνει ότι συμμαζεύτηκε. Ο Αστέρας, αν δεις τα αποτελέσματά του, θα δεις ότι τρίτο σειρά αποτέλεσμα δεν έχει κάνει καλό. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημά του. Ναι. Δηλαδή, σαν να παίρνει μπρος και να ξανασβήνει. Τώρα που είναι, στα δύο καλά? Μέχρι στιγμής. Τελευταία έχει λίγο ανέβει. Ναι. Τελευταία έχει λίγο ανέβει. Κοίταξε, κέρδισε τον Όφη την Κυριακή που μας πέρασε με 2-0. Δεν
Δεν έχω τίποτα κακό με τον Όφη, αλλά δεν θεωρώ ότι μια ομάδα κάνει τίποτα που να κερδίσει τον Όφη. Ο Όφη έχει πάρει 4 βαθμούς εκτός έδρας και αυτές μέχρι αρχές Σεπτέμβρη. Ναι. Είχε κερδίσει τον Παναθηναϊκό και είχε πάρει ισοπαλία στον στο Χαριλάου. Πάντως μετά το Τάλιρο που... Από αυτήν τη στιγμή έχει ήττες. Έχει χάσει ακόμα και τον Πανατολικό. Ναι, έχεις δίκιο. Πάντως μετά το Τάλιρο τον Ολυμπιακό στην Τρίπολη, ο Αστέρας έχασε από την ΑΕΚ στο ΆΚΑ 2-1, κέρδισε την Ξάνθη 5-0, έχασε στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο 2-1, κέρδισε τον Όφη 2-0. Οπότε έχεις δίκιο σε αυτό που λες ότι μια συνέχεια δεν μπορεί να βρει. Δεν, συνέχεια δεν έχει. Ναι. Ωραία. Είμαι περίεργος να δω το, και το ποιος, αλλά και το πώς θα λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ χωρίς τον Γιαννούλη. Για πρώτη φορά φέτος, ναι. Ακριβώς, είναι κάτι που, μια συνθήκη που δεν την έχουμε δει. Γιατί η λογική λέει από τη στιγμή που μιλάμε για πλάνο προπονητή, ότι αυτός που θα παίξει ως Αντιγιαννούλης θα προσπαθήσει να πάρει όλη τη γραμμή, να κάνει ακριβώς ό,τι έκανε ο Γιαννούλης. Κοίταξε, ο Βιερίνια θα είναι αυτός τώρα, εντάξει, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Απλώς έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα υπάρξει το ίδιο πλάνο, δηλαδή να κάνει, ξέρω εγώ, 40-50 ανεβάσματα στο ματς ο αρχηγός, ή θα πάει σε ένα πιο σετ πλάνο και θα αφήσει κάποιες από τις αρχές του Φεραίρα. Θα το δούμε την Κυριακή. Αλλά νομίζω ότι η εξήγηση, γιατί πολλοί ρωτούσαν γιατί να παίζει ο Γιαννούλης σήμερα. Μία εξήγηση είναι ότι ασφαλώς σκέφτηκε ο Φεραίρα ότι την Κυριακή δεν θα τον έχει, άρα θα ξεκουραστεί. Και απ' την άλλη, ίσως δεν θα μπορούσε και ο Βερίνη να παίξει 2-90 λεπτά σε 4 ημέρες. Προτίμησε να μπορεί να ξεκουράσει αυτή τη φορά τον Τομάτος. Ναι. Εντάξει, όταν έχεις επιλογές, έχεις και πολλούς συνδυασμούς. Αυτό είναι το καλό με το φετινό ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ας αφήσουμε, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε. Να πάμε στο διάλειμμα, να πάμε και στο Παλατάκι σιγά σιγά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν ο Αντώνης Τσακαλίας, μέλος του team του ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, μαζί μας την πρώτη ώρα βλέπουμε στο Open τα γκολ του αγώνα. Πάρα πολύ ωραίο γκολ του Λάζαρου Λάμπρου. Το πέναλτι του Πέλκα που έγινε έτσι και ένας διάλογος με τον ΑΚ που έχει χτυπήσει. Μείωσε ο Κοροβέσης. Ο Πέλκας πέτυχε το 3-1 στο 55 και ήρθε ο Σβιντέρσκι να κάνει το τελικό 4-1. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα στο ΠΑΟΚ 24 η Στοίχημαν, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία. Οι καλύτερες αποδόσεις αγοράς, εύκολη πρόσβαση και γρήγορη και με ασφάλεια από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Εκατοντάδες αγώνες όλων των αθλημάτων, εκατοντάδες επιλογές ανά αγώνα. Γρήγορη αποπληρωμή των κερδών, γραμμή υποστήριξης όλο το 24ωρο, είτε με live chat, είτε με email, είτε με όλους τους πιθανούς τρόπους. Υπάρχει φυσικά και το live καζίνο της Στοίχημαν, ανοιχτό για εσάς 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, με πολλά jackpot, με πολλά παιχνίδια slots και γενικότερα μια ακόμα επιλογή και γρήγορη και με ασφάλεια και με πολύ μεγάλα κέρδη από την Στοίχημαν. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε κατευθείαν με Παλατάκι. Εδώ μας επιστρέψαμε. Πάω 24, πάντα στο Λίμπερο 107,4, χωρίς Νίκο Μοσκοβίτη, ο οποίος είναι στο Παλατάκι, με Στέργιο Αναστασιάδη. Θα πάμε όμως τώρα στον Νίκο Μοσκοβίτη. Είμαστε στα μέσα του πρώτου δεκαλέπτου. Νίκο, καλησπέρα. Έλα ρε Στέργιο, έλα ρε φίλε, τι γίνεται. Ρε φίλε, ξεκίνησες μια εκπομπή. Έκανες την Δευτέρα. Ήσουν και πολύ καλός. Εχθές δεν έκανες. Διόρθωσε να κάνω λάθος. Σήμερα δεν έρχεσαι, δηλαδή. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Εμείς την πληρώσουμε. Τι να κάνουμε, το πρόγραμμα, φίλε. Τι να το κάνουμε. Πρόγραμμα, ναι. Το Champions League. Για πες, Νίκο, τι γίνεται στο Παλατάκι. Υπομονή. Λογικά, άλλες, αυτό και άλλες τρεις εβδομάδες. Λογικά, εκτός και να πάω κανένα θαύμα και προχώρηση, αλλά δεν το βλέπω, νομίζω είναι λίγο. Ναι, γιατί κάπου διαβάζω ελπίδες, λέει πρόκριση κτλ. Ο ΠΑΟΚ. Να την αφήσουμε λίγο την πρόκριση, Νίκο. Ότι έχει κάποιες ελπίδες, έχει. Το θέμα είναι αν μπορεί να τις διεκδικήσει. Να μην μπορεί. Για πες. 15-15 τώρα με το κάρφωμα του νεοεισελθόντα του Λουμ, ο οποίος τελείωσε το χαμένο lay-up του Σασάνγκ. Μπήκε και ο Σόρτερ και ο Μπράουν και ο Μπεθ μάλλον για τον ΠΑΟΚ που έχει τώρα στην πεντάδα του Τσόχλα. Μπεθ, Σόρτερ, Ουίγκινς και Σαρικόπουλο. Μπεθ ήταν για 3, θα βάλει τον τρίποντο, θα πάρει και το φάουλ. Έχει ξεκινήσει καλά το παιχνίδι με καλό ρυθμό. Για τον ΠΑΟΚ έχει δώσει πολλές λύσεις στην επίθεση ο Ουίγκινς με 7 πόντους. Για τους Γάλλους ο Κουλβιέτης έχει 8 και τώρα θα γίνουν και άλλες αλλαγές. 18-15, γενικά έφτασε σχέδιο ο ομάδας που ξεκίνησε μετά από 6 λεπτά αγώνα και κάτι, έχουμε ήδη 33 πόντους.
Και μία βολή για τον Best. Από κόσμο τι λέει Νίκο? Λίγα πράγματα αλλά καλή ατμόσφαιρα, εντάξει. Έχει φωνή, έχει παλμό το κήπεδο, παρότι εντάξει, στο κήπεδο περισσότερο από χίλιοι φίλοι του ΠΑΟΚ δεν είναι. Ναι. Ο Μπες είναι στην βολή της συγκληρωματική, ενώ μπήκε και ο Μπράουν. Αλλά λίγο έχω μπερδευτεί τώρα. Τι έχουν καταφέρει να δώσουν. Ναι, αλλά το τρίποδο του Μπες μέτρησε και το φάουλ δόθηκε αλλού μάλλον και όχι πάνω στο τρίποδο που νόμιζα εγώ. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή. Στο τρίποδο φάνηκε πάντως να υπάρχει φάουλ. Εγώ έτσι νόμιζα, τέλος πάντων. Για να δούμε τον πράγμα το που μπήκε που κουνάει ένα από τα 7 μέτρα. Αστοχή, rebound από τον Λουμ, 18-15. Και ο Σμιθ πήγε στον πάγκο, μπήκε ο Μπράουν. Για 3 ώρα ο Χόλστον με το που μπήκε και αυτός. Αστοχή ο Χόλστον, ο οποίος ήταν αυτός που έδωσε την νίκη στην σεζόν στο πρώτο παιχνίδι. Με τα τρίποτα που έβαλε στο τέλος. Πολύ σημαντικός για την ομάδα του σε εκείνο το παιχνίδι. 1-67 ο Χόλστον. Μπορεί, αλλά όσο μπορεί του λείπει, τόσο ταλέντο και η καρδιά έχει, είναι νομίζω σίγουρα στους πρώτους στις αθλήσεις. Πολύ ωραία αθλήσεις του Αρυκόπουλου πάνω από το μελίδι, θα πήγε καλά του Wiggins. 20-15, άργησε νομίζω Λενιάρ να πάρει time out. 20-15 time out για τους Γάλλους, ένατος πόντος του Wiggins. Ωραία και στους Αρυκόπουλου που είχε τελειώσει μια πολύ ωραία φάση με ένα κάρφωμα. Καλά θα πηγαίνει επιθετικά και ο Αρυκόπουλος. 20-15 time out, 3-19 πριν το τέλος. Νίκο, έχουμε κάποια εξέλιξη με τον ξένο που ψάχνουμε, τον ψηλό? Όπως ακριβώς το είπες, καμία. Καμία. Καμία προς το παρόν. Όπως έχουμε πει και άλλες φορές, το όλο θέμα το χειρίζεται η οικογένεια Σαββίδη, να το πω έτσι, ο κύριος Σαββίδης. Οπότε γνωρίζουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται λίγο παραπάνω υπομονή. Έτσι. Δεν έχει προκύψει κάτι ούτε θετικό ούτε αρνητικό από τον host. Αυτό το θέμα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Φάγαμε και η Τετάρτη. Νομίζω ότι και τον Ιωνικό, με τον Ιωνικό πάω και θα πάει. Ναι, αυτό θα σου λέγω. Ότι φτάσαμε Τετάρτη βράδυ, θα πάει η ομάδα όσο έχει και με τον Ιωνικό. Νομίζω θα είναι έκπληξη να πάει με κάτι διαφορετικό. Αλλά από τη στιγμή που, επειδή το είπαμε και πριν, μιλάμε για την οικογένεια Σαββίδη, πρέπει πάντα να περιμένουμε. Μπορεί να γίνει και κάτι ξαφνικό. Έτσι. Οπότε το όλο θέμα το αναμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά οι δύο πλευρές, αν όχι συμφώνησαν, έφτασαν κοντά στη συμφωνία τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Είμαστε στα μέσα αυτής, ακόμα δεν έχει προκύψει κάτι. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Ναι. Λοιπόν, επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει τώρα την πεντάβατο, τον Μπράουν, τον Σόρτελ, τον Πες, τον Νουίγκη και τον Σαρικόπουλο. Οι Γάλλοι, πήγε και ο έμπειρος ο Λελού. Έχουν τον Χόρσεν, τον Λελού, τον Σουλαϊμόν, τον Σόλομον και τον Λουμ. Και τώρα η κατοχή είναι στα χέρια του Χόλστον. Σουλαϊμόν. Κρατάει τώρα ο Χόλστον, δίνει στην κορυφή στο Σόλομον, αφού θέλει να παίξει προς τα μέσα, Ρεγκόπουλος τον περίμενε καλά, Λελού. 5 θέλω για την επίθεση στη σεζόν, έχει παίξει καλή άμυνα, πάω και εδώ πηγαίνει σε 42, ενώ ο Λουμ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχη. Λιβάουν από τον Σαρικόπουλο, καλή άμυνα του πάω και εδώ. Τώρα ο Μπόμπι Μπράουν δίνει στον Σόρτερ που θέλει να αποστάρει τον Σουλαϊμόν. Ψηλό κορμί δυνατό και αυτός. Ο Σόρτερ γυρνάει με πρόσωπο, παίρνει το σουτάκι και φτωχή. Πολύ καλή επιλογή από τον Σόρτερ εδώ. Ο Αμερικανός, να μην το ματιάξουμε. Σε αυτά τα παιχνίδια δίνει αρκετά πράγματα στον ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα φανεί και σημαντικό στην πορεία του πρωταθλήματος για να πετύχει το στόχο του ΠΑΟΚ. Λουμ, 22-15. Λελού. Αλλά λίγο να κλέψει ο Ίγκης, κράτησε ο έμπειρος Λελού. Ήρθε και ο Μπες για τη βοήθεια. Δύσκολη φάση ψηλά και ο Μπες και ο Σόρτερ και ο Σαρικόπουλος δεν κατάφερε. Ο Σόλομον να τελειώσει τη φάση. Πήρε την μπάλα ο Μπράουν και τώρα πάω και την ευκαιρία να μεγαλώσει κι άλλο διαφορά. Με την μπάλα στα χέρια του Σόλτερ και τώρα ο Μπράουν στην κορυφή. 10 δευτερόλεπτα. Παίζει με κεντρικό πικέντρο με τον Νουίκιτς. Πήρε ο Νουίκιτς στην κορυφή. Το σκέφτη του Στάρι για 3 είναι ελεύθερο. Θα αστοχήσει. Σαρικόπλος στην κορυφή Μπράουν. Αλλά λίγο να κλέψει ο Σουλαϊμόν. Η μπάλα τώρα κάτω και κατοχή για τον Πάουκ με 9 δευτερόλεπτα. Μία από τις αδυναμίες της ζώνης του αμυντικού rebound και εδώ φάνηκε και πριν ο ΠΑΟΚ είχε ανανεώσει μια-δυο επιθέσεις ακόμα. Θα πούνε καλό στο κομμάτι του επιθετικού rebound και της πίεσης εκεί. Μπες στη γωνία το σκέφτηκε. Βγαίνει έξω 5 δευτερόλεπτα, κρατάει ο Μπες. Ο Σαρικόπουλος πήρε την μπάλα σε σημείο που θα μπορεί να τελειώσει τη φάση. Το σκέφτηκε, έκανε βηματάκι προς τα πίσω. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, αυτό τελείωσε με τη μία ο Σαρικόπουλος. Μετά τα πολύ δύσκολα να ευστοχίσει. Πήρε την μπάλα ο Σουλαϊμόν.
Θέλει να παίξει ένα πικ εν ρολ με τον Σόλομον. Δίνει στην κορυφή στον Λουμ. Τώρα ο Λελού με τον Πεστ. Ο Λουμ τώρα στο post με τον Σαρικόπουλο. 10 δευτερόλεπτα για την Τιζόν. Κρατάει ο Λουμ. Καλή άμυνα του Σαρικόπουλου. Ο Χόρσον όμως ελευθερώθηκε στην πλάτη του Μπράουν. Σούταρε για 3, αστόχησε. Rebound από τον Σαρικόπουλο. Τον Μπράουν δεν είχε την ερώτηση. Να μην γίνει κάτι τέτοιο σε αυτήν την αλήθεια. Εύκολα ο Χόλστον πήγε στην πλάτη του και ελευθερώθηκε για 3. Δεν ευστόχησε όμως. Κρατάει ο Μπόμπι Μπράουν. Δίνει στον Σόρτερ. Ανεβαίνει ο Σαρικόπουλο για ένα screen. Ο Σόρτερ βρίσκει σε κύριο σημείο τον Σαρικόπουλο. Αυτό το σκέφτεται. Ξαναδίνει στον Μπράουν. Ξανάει δυο του εδώ πάω λίγο ταλαιπώρησε παραπάνω την μπάλα προς τον άνθρωπο. Ο Μπράουν έριξε μια σέντρα. Πήρε το rebound εύκολα ο Χόλστον. Δεν βρήκε καν στεφάνι μπάλα. Και τώρα χαμηλά ο Σόλομον. Ο Μπράουν με την εμπειρία του κατέβασε το χέρι του και έκανε το φάουλ. Το φάουλ. Νομίζω είναι χαμηλά το φάουλ του Μπράουν. Θα επιτρέψει ο Ζουλιάν για την Διζόν πάει στον πάγκο Σουλαϊμόν. Θα μπει και ο Μαργαρίτης αντί του Wiggins. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ χθες δεν προπονήθηκε, κυρίως προφυλάχθηκε λόγω κάποιων μικροενοχλήσεων στο γόνατο που γενικά τον έχει ταλαιπωρήσει στην καριέρα του. Σήμερα είναι κανονικά στην αποστολή. 53,7 για το τέλος της πρώτης περίοδου. ΠΑΟΚ Διζόν 22-15. Ζουλιάν θέλει να επιτεθεί πάνω στον Σόρτερ, δίνει έξω στον Σόλομον και αυτός που ήταν για τρεις. Όλοι φτάνουν για τρεις από την Διζόν. Λύση μετά από ώρα για τους Γάλλους, οι οποίοι προσπαθούν στην επίθεση του διαρκώς να βάλουν στη μέση του Σαρικόπουλο. Πέστ. Δεν είπε το Σαρικόπουλο που είχε μείνει με τον Χόλστον, που είναι μισός από τον Σαρικόπουλο. Πέστ πήγε τράκαρε πάνω στον Σόλομον, του κλέψε την μπάλα ο Σόλομον και έκανε κεφάλι ο Καναδός. Ο Σαρικόπουλος ήταν σχεδόν κάτω από το καλάθι με τον Χόλστον που είναι μισός από αυτόν. Ο Μπέστ έβαλε το κεφάλι κάτω στον τάβρο, τράκαρε. Ήταν το λάθος να επιστρέψει ο Wiggins αντί του Σαρικόπουλου για τις τελευταίες άμυνες που έχει χαμηλό σήμα. Η ζώνη τελευταία άμυνα ουσιαστικά 26 δευτερόλεπτα από μένα, λογικά η ζώνη θα φάει όλη την επίθεση. Μπαίνει και ο Σχίδας για την άμυνα αντί του Μπράουν. Αποχή για τους Γάλλους. Στα χέρια του Χόλστον που είναι με τον Σόρτερ. Προς τον πάει αργά. Θα μείνει χρόνος και για τον Πάουκ. Το θέμα είναι στα πόσο θα κάνει επίθεση τη ζώνη για να βρούμε πόσο χρόνος θα μείνει στον Πάουκ. Κρατάει ο Χόλστον, θα τα εξαντλήσει προφανώς. Ανεβαίνει ο Σόλομον, ο Πάουκ αλλάζει όλα τα στήν. Ο Χόλστον έμεινε με τον Μαργαρίτη. Έδωσε στο Λελού, είναι καλός. Στατικός του τέρα Λελού. 22-21. Και τελειώνει η πρώτη περίοδος με αυτό το σκορ 22-21. Το μάζεψε τη ζώνη. Το μάζεψε το θέμα. Μάζεψε γενικά με τα τρίποντα τη ζώνη σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Έχει βάλει 5 μέχρι τώρα. Ναι. Έτσι παίζει η ζώνη γενικά. 22-21 τέλος πρώτης περίοδου. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 3 δεκάλεπτα από το παιχνίδι. Τα λέμε σε λιγάκι, Νίκο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάω 22, τη ζώνη 21. 3 πόντους ο Best. 2 ο Σόρτερ. 9 Wiggins, πρώτο σκορ του αγώνα. 2 πόντους ο Σαρικόπουλος, 3 ο Σμιθ και 3 ο Τσόχλας. Άποντι όλοι οι υπόλοιποι. Μπροστά ο ΠΑΟΚ με μικρή διαφορά 22-21. Λοιπόν, μέχρι να συνδεθούμε και πάλι με το Παλατάκι, νομίζω έχουν ενδιαφέρον οι δηλώσεις του Αμπέλ Φερέιρα που έκανε πριν από λίγο. Ας ακούσουμε λίγο ένα μικρό κομμάτι. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για την πρόκληση. Ξέραμε και από το ρεπορτάζ ότι ο Λάμπρου είναι ένας ποδοσφαιριστής στον οποίο ο ίδιος πίστευε, του το είχε πει και επειδή ξέρουμε ότι υπάρχουν και ομάδες που τον θέλουν, του είχε πει ότι τον πιστεύει, τον θέλει εδώ. Παρ' όλα αυτά είχε ένα συγκεκριμένο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα. Θεωρεί ότι μετά το σημερινό παιχνίδι αλλάζει κάπως λίγο στο μυαλό του ή στο πλάνο του η θέση του ποδοσφαιριστή. Θα τους αφιερώσουμε με το bank να ρεπορτάζει και ο Λαμπρέο Ζωγαδόρ και ο Σνίρα Κρίδη θα φαμούν τον Ιαλ. Ένα jogador que até agora não tinha jogado muito. Há alguns clubes que estão interessados nele. O senhor já tinha dito que, em termos de contratações, não queria que saísse ninguém e que entrasse ninguém. Portanto, agora, com o jogo que ele fez, o senhor acha que ele muda, podemos dizer, um pouco o facto que ele, se calhar, agora vai ter a oportunidade de jogar mais? A minha opinião não ia mudar mesmo que ele hoje tivesse jogado mal. E esse era a mesma. Η δικιά μου άποψη για τον ποδοσφαιριστή Λάμπρου και την ποιότητα που έχει δεν θα άλλαζε ακόμα και αν σήμερα δεν έπαιζε καλά. Eu quando cheguei aqui falaram muito deste jogador quando eu cheguei aqui a primeira vez. Η αλήθεια είναι ότι από την πρώτη στιγμή που έφτασε στην ομάδα
Μου μιλήσαν αρκετά για αυτόν. Γιατί είπα πριν να περσεβεί ότι είναι πολύ τέχνικα. Και από την πρώτη στιγμή και εγώ κατάλαβα ότι με την μπάλα στα πόδια σίγουρα έχει πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα. A verdade é que ele depois foi trabalhando muito. Nós fomos, de certa forma, ele treinou muitas vezes a defesa, ele treinou a defesa direita, ele treinou a defesa esquerda. E acho que isso, da forma como nós jogamos e da forma como ele estava disponível para aprender, o ajudou também. É, από εκεί και πέρα, και δεν το κρύβω κιόλας αυτό, έχει αγωνιστεί πάρα πολλές φορές στις προπονήσεις και ως αριστερός οπισθοφύλακας και ως δεξιός οπισθοφύλακας, έτσι ώστε να μπορέσει να βελτιώσει κάποιες αδυναμίες που έχει αμυντικά. Και θεωρώ ότι έχει πάει πάρα πολύ καλά σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή και ο ίδιος έχει δείξει μια μεγάλη θέληση για να μάθει. Είναι este tipo de jogadores, porque eu tive a oportunidade de trabalhar numa academia que formou grandes jogadores, jogadores de qualidade. Há duas palavras que são fundamentais, quer para o treinador, quer para o seu empresário, quer para o clube, que se é a paciência e o trabalho. Και όσον αφορά το όλο κομμάτι, μπορώ να πούμε αυτό που έχω να πω εγώ για τους πιο νέους ποδοσφαιριστές, ότι υπάρχουν δύο λέξεις κλειδιά οι οποίες αφορούν και τον προπονητή και τον παίχτη και τον μάνατζερ του και τον σύλλογο και όλους. Και αυτές οι δύο λέξεις είναι οι λέξεις υπομονή και σκληρή δουλειά. E quando se é persistente, quando se trabalha e se acredita, mais cedo ou mais tarde, o trabalho acaba por ser recompensado. E portanto, tudo o que está a acontecer a ele é fruto do trabalho do Lamprouto. Όταν λοιπόν δείχνεις επιμονή και υπομονή και πιστεύεις πάρα πολύ σε αυτό το οποίο κάνεις, τότε καταφέρνεις και φτάνεις σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Οπότε ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή από τον Λάμπρο οφείλεται καθαρά και μόνο στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή και στην δουλειά που έχει ρίξει στις προπονήσεις όλο αυτόν τον καιρό. Mas vou deixar também aqui já um recado, que é para só fez um jogo e é preciso ter calma. Απλώς το μοναδικό που θέλω να πω είναι ότι ένα παιχνίδι έπαιξε μόνο. Και ότι χρειάζεται λοιπόν να έχουμε υπομονή και ηρεμία. Ο Γιαννούλης παίζει ακατάπαυστα από τον Αύγουστο, 5 μήνες. Τώρα δεν θα παίξει για ένα παιχνίδι λόγω καρτών. Να θεωρούμε δεδομένο ότι περιμένει τις επόμενες μέρες κάποιον παίκτη στη θέση του για να μπορέσει να του δώσει και ανάσες. Δηλαδή ότι ίσως η μεταγραφή που θα γίνει τις επόμενες μέρες από τον ΠΑΟΚ θα είναι σε εκείνη τη θέση. Και όταν το Γιάννης θα ζουγάρ σε πάουζα, desde agosto, estes 5 meses, agora não vai jogar por causa das cartões que ele tinha recebido. Portanto, podemos esperar, se calhar, uma contratação nessa posição, desde o momento que, se calhar, o Paco vai contratar o jogador nessa posição para dar-lhe algum espaço, podemos dizer, algumas oportunidades para descansar. Eu falei nisso no início do ano. Nós temos que ter uma equipa equilibrada, sempre vos disse isto. Não só de agora, quando ganhei, quando perdi, quando ficámos fora da Liga Europa, que nós, para crescermos, tínhamos que ser internamente competitivos. E para isso tínhamos que ter dois jogadores por posição, e tenho referido nisso. Agora nós temos dentro do clube, vocês sabem disso, jogadores que podem fazer essa posição. E portanto, no próximo jogo, seguramente não pode jogar o Giannoulis, irá jogar outro. Οπότε από την αρχή της σεζόν, εγώ αυτό το οποίο έχω, σε αυτό το οποίο έχω επιμείνει πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι για να μπορέσει η ομάδα να βελτιωθεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο το είπα, είτε η ομάδα κέρδιζε, είτε η ομάδα έφερε ισοπαλίες, είτε η ομάδα έχανε, είτε η ομάδα έμενε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Πάντα έλεγα ότι για να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ακόμα καλύτερη ομάδα, χρειαζόμαστε να είμαστε ισορροπημένοι όσον αφορά το ρόστερ μας. Και για να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε δύο εισάξιους ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, έτσι ώστε να υπάρχει έντονος ανταγωνισμός στις προπονήσεις, που μετά θα κάνει την ομάδα να είναι καλύτερη στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Αυτό συνεχίζει να ισχύει. Βέβαια, ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή ο Γιαννούλης δεν μπορεί να αγωνιστεί στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Οπότε θα πρέπει να βρούμε κάποιες λύσεις εκ των έσω, και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν αυτή την θέση. Γιατί σίγουρα, όπως είπατε και εσείς, δεν θα αγωνιστεί ο Γιαννούλης, οπότε σίγουρα κάποιος άλλος θα αγωνιστεί στη θέση του. Με αφορμή σήμερα το ότι έπαιξε ένας από τους παίκτες των Ακαδημιών, ο Μιχαηλίδης, είναι εύκολο ή μάλλον δεν είναι εύκολο, είναι πόσο δύσκολο είναι να ανέβει απευθείας και να καθιερωθεί ένας ποδοσφαιριστής, γιατί βλέπουμε ότι για τον ΠΑΟΚ είναι μονόδρομος στο να δίνει δανεικό κάπου τον παίχτη, τον Πέλκα, τον Γιαννούλη, και μετά να καθιερώνεται. Είναι εύκολο το αντίθετο?
Να παίξει απευθείας. Αυτό το κλείνω κοντά και ο Μιχαλίδης όσο ήταν εγώ. Μου προκούνται ζερά sobre as academias. Se ele sabe que não é, portanto, quão difícil é jogador ir da segunda equipa, sub-19, e entrar na primeira equipa e jogar, jogar com regularidade, podemos dizer, ou se há outra forma que temos até agora, que é jogador ir emprestado, como foi o caso do Pelicans, como foi o caso de Giannoulis, a jogar num outro clube, num outro campeonato, se calhar, e depois vir aqui e estar preparado para jogar. Portanto, qual das duas formas é mais fácil e se é fácil encontrar um caminho em que diretamente o jogador vem do sub-19 para jogar? Grande pergunta. Πολύ καλή ερώτηση. Porque eu gosto muito da formação. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το θέμα των ακαδημιών. Ήμουνα κιόλας σε μια από τις μεγαλύτερες ακαδημίες του κόσμου, οπότε μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα ζητήματα. Σκέφτομαι και εγώ στο τρένο του ΠΑΟΚ. Ξεχάστε ότι αυτή τη στιγμή είμαι προπονητής του ΠΑΟΚ. E eu se tiver fora e ver o Michaelides a jogar no sub-19. E aí, lipon, eu, ως ένας εξωτερικός παρατηρητής, έρθω και εδώ τον Μιχαηλίδη να αγωνίζεται σε έναν αγώνα της K19. É de longe um dos melhores jogadores do sub-19. Είναι μακράν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές. Mas este ano. Της K19. Este ano. Pela competição que tem, que é muito mais baixa do que o nível dele, ele vai crescer zero. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή αγωνίζεται σε ένα πρωτάθλημα, το πρωτάθλημα της K19, το οποίο κατά την άποψή μου τουλάχιστον από όσο έχω δει, το επίπεδό του είναι αρκετά χαμηλό και επειδή ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο Μιχαηλίδης, είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερος από εκεί που αγωνίζεται, η βελτίωσή του σε αυτόν τον χρόνο που αγωνίζεται στην K19 θα είναι μηδενική ή ελάχιστη. Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι στις σχολές φορμασάν που εγώ δουλεύω. Οπότε εκεί που εγώ τουλάχιστον, εκεί που εγώ έχω δουλέψει στις ακαδημίες στην Πορτογαλία. O que se fazia agora, porque ele é bom tecnicamente, mas ele na equipa de sub-19 defende zero. A defender, a equipa raramente está a defender. Ou defende muito pouco. Δηλαδή, για να συνεχίσω πάνω σε αυτό που έλεγα πριν, παίζει ως κεντρικός αμυντικός. Έχει πάρα πολύ καλή τεχνική, με την μπάλα στα πόδια, πάρα πολύ καλή μεγάλη μεταβίβαση. Αλλά αμυντικά, παραδείγματος χάρη, εκεί που πραγματικά θέλει ένα κεντρικό αμυντικό, ο ανταγωνισμός είναι χαμηλός. Οπότε δεν βλέπουμε, δεν βελτιώνεται σε αυτό το κομμάτι εκεί που αγωνίζεται. Είναι στις μεγάλες ακαδημίες του Πορτογάλ, πένσας assim, na formação, assim que se pensa. O mais importante para o jogador, não é para a equipa. É o mais, no meu país, pensa, o que é mais importante para o jogador? É ele estar no sub-19 a jogar e vai crescer muito pouco, porque é muito melhor e o nível competitivo é muito mais baixo do que ele, ou ser emprestado para ir lutar por um lugar, seja na segunda liga, porque nós fizemos as equipas B que competem na segunda liga, e lhe daria seguramente um nível competitivo muito superior e seguramente que para o ano ia estar muito mais preparado para poder fazer parte verdadeiramente da nossa equipa e jogar e lutar por um lugar. Οπότε στη χώρα μας αυτό το οποίο κάναμε, επειδή και εκεί πέρα είχαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα, είναι να δημιουργήσουμε αυτές τις δεύτερες ομάδες, μπορούμε να πούμε, έτσι ώστε αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος στο πρωτάθλημα που αγωνίζει αυτή τη στιγμή είναι μακράν ο καλύτερος και δεν έχει κανέναν ανταγωνισμό, άρα δεν βελτιώνεται καθόλου, να μπορέσει να πάει να παίξει σε μία από αυτές τις ομάδες δανεικός ή στην ίδια την ομάδα που ανήκει, γιατί οι ομάδες Β' μπορούν να αγωνίζονται μέχρι και τη δεύτερη. Λοιπόν, ακούσαμε το μεγαλύτερο μέρος των δηλώσεων του Αμπέλ Φερέιρα. Στη συνέχεια, σε αντίστοιχη ερώτηση, απάντησε ότι δεν ξέρω ποιο θα βάλω την Κυριακή αριστερά. Έχω πάρει, λέει, την απόφασή μου. Δεν είναι δύσκολο να μαντέψει, λέει, κάποιος ποιος θα ξεκινήσει. Ασφαλώς και είναι ο Βιερίνια. Εγώ τοποθετήθηκα λάθος στο ξεκίνημα. Και για το Μαωρίσιο ρωτήθηκε ο Αμπέλ Φερέιρα και είπε ότι θεωρώ ότι μπορεί να αποτελέσει δίδυμο με τον Μίσιτς. Όσον αφορά, λέει, το μας με τον Άρη, το πρόβλημα δεν ήταν στο μεσοαμυντικό κομμάτι, αλλά ήταν αλλού. Είμαι ικανοποιημένος από τον Μαωρίσιο. Νίκο, πάμε. Πάμε ξανά στο παλατάκι. Πλησιάζουμε στα μέσα της δεύτερης περίοδου, Νίκο. Λοιπόν, το σκορ είναι 31-32 τώρα. Πέρασε μπροστά η Μιζόν με το Σόλομον να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί να τον αγωγηθεί ο Σαρικόπουλος. Ο Σόλομον έχει παιχνίδι και από μακριά, όταν τραβάει έξω το πολύ βαρύ κορμί του Σαρικόπουλου και βάζοντας την μπάλα στο παρκέ όπως πριν εδώ από το pick and roll. Μα αρέσει να στόξει επίπεδο rebound του Σουλιάν. Γενικά ο Πάοκ έχει χάσει το ρυθμό του και πολύ εύκολα ο Σουλιάν με μια καταπληκτική assist. Νέο κάρφωμα του Don Loom αυτή τη φορά. Η πολύ αθλητική ψηλή της Διζόν με τους πολύ, με τα πολύ βαριά κορμιά του Πάοκ. 31-34, σε λίγο θα επιστρέψει ο Wiggins και ο Νόουλ, σαν μια λύση
την επίθεση για τον ΠΑΟΚ από τον Άνταμ Σμιθ μετά από ώρα. Κάθεσε λίγο πιο πίσω Ζουλιάν και τον τιμώρησε ο Σμιθ. ΠΑΟΚ εδώ πάλι έχει χάσει την συγκέντρωσή του και γενικότερα το πλάνο του στην άμυνα. Εδώ ο Λουμ πήρε την μπάλα μακριά, έτσι και να το θέλει λίγο το Μαργαρίτη να τελειώσει τη φάση. Ο Λουμ έβγαλε τον αγκόν στην προηγούμενη φάση πάντως. Το γεγονός ότι ο Ντιζόν μπορεί, έχει ψηλούς που φτάνουν και από μακριά. Γενικώς έχει υποσυντονίσει τον ΠΑΟΚ στην άμυνα. Το Σμιθ ξανά για τρεις αστόχες. Άλλο ο Σαρικόπουλος στην πιο καλή θέση πήρε το επιθετικό rebound. Ο Μπράουν πάτησε γραμμή. Χάθηκε το χείο των ΠΑΟΚ. Θα επιστρέψουν ο Wiggins και ο Knowles. Τους σκεφτάρισαν κιόλας. Μαργαρίτης και Σαρικόπουλος. Πάκο. Αλλαγές και για την Τιζόν. Στον πάγκο ο Χόλστον. Σουλαϊμόν. Είναι και ο Ουλμπερ. Αντί του Λελού. Πάλι πολύ ψηλά η πάσα στο Λόμον. Δεν μπορείς να κατεστεί παρά τα νοσχίζας εκεί. Είναι καλή βοήθεια. Πολύ δύσκολο εδώ νομίζω να κρατήσει την μπάλα ο Λου. Μπράουν δίνει στο σχίζα. Θα βάζει την μπάλα στο παρκέ. Φάουλ που δεν σφυρίζεται. Ο Νόλ μαζεύει το rebound και φάουλ τώρα από τον Σόλομον. Ο Σουλαϊμόν στην προηγούμενη φάση κατέβασε το χέρι του, σήκωσε το χέρι κιόλας. Το κατέβασε για να κάνει το φάουλ, το σήκωσε και δεν έδωσε τίποτα. Δύο φορές για τον Τζέι Νόλ, σε κάθε περίπτωση το φάουλ ήταν του Σόλομον, ήταν το πρώτο. Πάει στον πάγκο με 10 πόντους. Τότε σχόλια του Τζέι και το αγώνα ο Σόλομον. Επέστρεψε Νίκο ο Νόλ στο παλιό του look νομίζω. Ναι, άφησε την αφάνα και τον κύριε Σέντερ. Ναι, εκείνο το λεοντάρε δεν είναι και πολύ. Ναι. Δεν ξέρω. Σε άλλους μπορεί να αρέσει, εντάξει. Γούστα είναι αυτά. Όντως, ναι, ναι, ναι. Δεν ήταν και πολύ μπασκετικό, αυτό... τέλος πάντων. Αυτό είναι καλύτερο αφάνα, νομίζω. Είμαι λίγο Τίνα Τάρνερ όπως έχουν πει. Σωστό. Σωστό. Λοιπόν, το μιλήσαμε το που λένε το Παχαμέζι με την έχασε την πρωτοβολή. Δεν πειράζει, τον αγαπάμε. Είναι μεγάλη μορφή. Είναι μεγάλη μορφή. Ναι, ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Έχασε την πρώτη, να δούμε θα βάλει τη δεύτερη. Ας μείνουμε και για την επόμενη επίθεση να πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, 1-2 βολές από τον Νόλ, 3-58 για το τέλος του χρόνου, ΠΑΟΚ Ντιζόν 35-36. Και τώρα ο Ζουλιάν στην κορύφη θέλει να παίξει στο Σασάν που επέστρεψε και αυτός. Σαν αμέσως στην τάρια από μέση απόσταση τα βάζουν όλα οι Γάλλοι. Οι ψηλοί τους έχουν κάνει παρτί. 35-38. Γενικά οι υψηλοί τους είναι παίκτες που φτάρουν όλοι. Ναι, όντως. ΠΑΟΚ είναι δύσκολο να ακολουθήσει με τους δικούς υψηλούς τέτοιους παίκτες. Τόσο έξω, έχει βαριά κορμιά ο ΠΑΟΚ. Στην αρχή του κλίν του Wiggins. Αν πούμε ότι είναι 4 Wiggins. Εκεί θα δίνει στον Τζόχλα ελεύθερος, ο Τζόχλας για 3 ευθοκίνηση. Ήταν πάντως ο ΠΑΟΚ αντιστέκεται. Και σε αυτό εδώ το σημείο που φαίνεται ότι η Ντιζόν μάλλον έχει φέρει το μάτι εκεί που θέλει αυτή. ΠΑΟΚ είναι κοντά, δεν την αφήνει να ξεφύγει. Ωραία, 38 όλα. Θα πάμε σε διάλειμμα, Νίκο, και παρενερχόμαστε. Να λίγο, ωραία, τώρα πάλι ευτυχή, ωραία, 38-40. Ωραία. Λοιπόν, μαζί μας, όπως κάθε μέρα, είναι η Στίχημαν, η μεγαλύτερη και καλύτερη εταιρεία στοιχηματική, πάρα πολλές αποδόσεις, εκατοντάδες αναπαιχνίδια, εκατοντάδες παιχνίδια, όλα τα αθλήματα, live score, live cash out, κόμπο στοιχήματα, γενικότερα ό,τι μπορεί να αρέσει τον καθέναν από εσάς. Στίχημαν.gr, εύκολη υπόθεση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Και μαζί μας η Data Labs, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάριο μπαρίστα, σεμινάριο στα τουριστικά για όσους θέλετε να γίνετε επαγγελματίες μπαρίστα και να εκπαιδευτείτε στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, που όντως είναι μια επιστήμη, η παραγωγή του καφέ. Επαγγελματίες bartender, σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες στα Data Labs. 2310-22-29-62 το τηλεφωνικό νούμερο, datalabs.edu.gr. Ή επισκεφτείτε τα γραφεία της Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Και μαζί μας η BEASY. Έχει φτάσει και τα καλά η εποχή του Web TV. Η BEASY φροντίζει να βλέπετε είτε τους αγώνες του από το PAOK TV, είτε γενικότερα να παρακολουθείτε Web TV χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς θέματα με τον ήχο ή να κολλάει η οθόνη, η εικόνα ή οτιδήποτε άλλο πρόβλημα αντιμετωπίζετε. Η BEASY δίνει τη λύση, ξαναλέω, σε ό,τι όπου και να βρίσκεστε, γενικότερα όποια και να είναι η υποδομή που έχετε στο ίντερνετ, στο 231 231 34
34 και το BZ Router έρχεται στην πόρτα σας. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου στο Παλατάκι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ημίχρονο στο Παλατάκι, θα συνδεθούμε σε λίγο. ΠΑΟΚ 41, Ντιζόν 44, 22-21 το πρώτο δεκάλεπτο, 19 για τον ΠΑΟΚ, 23 για την Ντιζόν το επιμέρου σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. 3 πόντους ο Μπεστ με ένα τρίποντο, 1-1, 9 πόντους ο Σμιθ, 6 ο Τσόχλας με 2-2 τρίποντα, 9 ο Γουίκινς, πρώτο σκόρερ του ΠΑΟΚ. Δεν είναι το αγώνα καθώς παίκτης της Ριζόν έχει 13 πόντους. Από εκεί και πέρα ο Μπράουν είναι μόλις στους 3 πόντους σε 10 λεπτά συμμετοχής. Ένα πόντο έχει ο Νόουλς, 4 ο Σαρικόπουλος και 6 πόντους ο Σόρτερ με 2 στα 3 δίποντα, 2 στις 2 βόλες. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ έχει σουτάρει καλά στα τρίποντα, 6 στα 13, 46%, 5 στις 9 βολές, 9 στα 19 δίποντα και έχει μαζέψει 19 rebound, 1-15 των Γάλλων, αλλά αυτό που λέγει και ο Νίκος, η ψηλή της Ντιζόν είναι σαφώς πιο αθλητική, σαφώς καλύτερη σουτέρ και κάνουν την διαφορά. Θα έχει ενδιαφέρον φυσικά το δεύτερο ημίχρονο, αλλά όπως είναι λογικό, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό, το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Ιωνικό είναι απείρως σημαντικότερο από το σημερινό με τη Ντιζόν. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται, ο ΠΑΟΚ ήταν κουρασμένος στη Λάρισα από το ταξίδι στη Λιθουανία, το πλήρωσε, χωρίς να σημαίνει ότι αν δεν υπήρχε το μάτσο του Champions League, ο ΠΑΟΚ θα κέρδιζε. Εντάξει, αλλά όσο να πεις, δεν είναι και ό,τι καλύτερο ο αντίπαλος να είναι πάντα πιο ξεκούρωσος από τον ΠΑΟΚ. Αν είναι η ομάδα να πάρει την νίκη το Σάββατο με τον Ιωνικό, ας κερδίσει και σήμερα. Καλό θα είναι για την ψυχολογία των παιχτών. Κακό δεν θα είναι. Δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο για το μάτς της Τούμπας το σημερινό. Αποθέωσε τον Πέλκα με ανάρτηση του ο Λάμπρου, με τον κολλητό και αρχηγό και παιχταρά Δημήτρη Πέλκα. Ανέβασε μια φωτογραφία και ανέβασε μια φωτογραφία με τον Τσούμπα Ακπομ. Ο Μιχαηλίδης έγινε ο 24ος παίκτης του ΠΑΟΚ που χρησιμοποιεί ο Αμπέλ Φερέιρα σε επίσημο παιχνίδι σε Ελλάδα και Ευρώπη, από τα παιχνίδια με τον Άγιαξ στα Λισμόνητα μέχρι και σήμερα. Συνεχώς ανοίγει το rotation ο Φερέιρα, αν και είναι δεικτικό αυτό, γιατί αν έρθει ντέρμπι και στο κύπελο, νομίζω ότι θα μαζέψει το rotation γενικότερα ο Πορτογάλος. Ο Δημήτρης Πέλκας δήλωσε χαρούμενος για το Λάμπρου και θα πρωταγωνιστήσει ο Μιχαηλίδης. Ήταν ενδεικτική η σκηνή στην Τούμπα, όπου ο Δημήτρης Πέλκας πήγε μέχρι την πλάγια γραμμή για να δώσει ψυχολογία στο Μιχαηλίδη τη στιγμή της εισόδου του στο χορτάρι και τόνισε σχετικά ο Δημήτρης Πέλκας: ο Μιχαηλίδης είναι πατριωτάκι μου, λέει, από τα Γενιτσά. Θέλησα να είναι ελεύθερος, να μην σκέφτεται τίποτα όταν μπήκε στο παιχνίδι, να πάρει τις εμπειρίες του και θα τον δείτε να πρωταγωνιστεί τα επόμενα χρόνια. Γενικότερα μόνο ευχάριστα πράγματα στην Τούμπα σήμερα και σε αυτά που ακολούθησαν. Δεν υπήρχε τραυματισμός και γκολ πετύχει ο ΠΑΟΚ και καλό καιρό είχε και κόσμο είχε η Τούμπα τηρουμένων των αναλογιών. Εγώ περίμενα λιγότερους φίλους του ΠΑΟΚ και να δούμε τι θα φέρει η κλήρωση στον ΠΑΟ για τη φάση των 8. Στο τελευταίο σημερινό μάτσο, ο Ολυμπιακός προηγείται με 3-0 της Καλαμάτας. Στο 3 ο Λοβέρα το 1-0, στο 17 ο Γκερέρο το 2-0 και στο 51 ο Γκερέρο το 3-0. Είμαστε στο 59. Έτσι και αλλιώς ο Ολυμπιακός είχε περάσει ήδη στην επόμενη φάση μετά το 0-2 με το οποίο κέρδισε την Καλαμάτα στην Καλαμάτα. Τυπική διαδικασία ο επαναληπτικός του σημερινός και μιλάμε για Ολυμπιακό. Ετοιμάζει μηνύσεις ο Κυρσάβας σε ΚΕΔ και διαιτητές για επίτευξη, λέει, αλλίωσης αποτελέσματος. Υπέβαλε μηνύσεις κατά Περέιρα, Κουκουλάκη και άλλων μελών της ΚΕΔ και κατά των διαιτών Βασίλη Φωτιά και Άγγελο Ευαγγέλου, οι οποίοι ορίστηκαν σε εμάς στις 19ης αγωνιστικής, αυτή που έρχεται, και η μήνυση αφορά αδίκημα για κακουργηματική αθέμητη επιρροή σε αθλητικό αγώνα και επίτευξη αλλίωσης αποτελέσματος αθλητικής συνάντησης. Φοβερά πράγματα.
Εντάξει, από την ομάδα, γιατί ούτε δίχρονο παιδί πιστεύει την κασέτα που έχει ο Κυρσάβος, ότι εγώ δεν εκπροσωπώ τον Ολυμπιακό, εκπροσωπώ τον εαυτό μου. Δηλαδή, αν το πει σε δίχρονο παιδί, μπορεί και να δεχτεί μια μούντζα. Αν το παιδί αρχίζει και καταλαβαίνει το τι ακριβώς γίνεται. Η ομάδα λοιπόν που ο μεγαλομέτωχος της είναι βασικός κατηγορούμενος και αρχηγός της πρώην εγκληματικής οργάνωσης νη συμμορίας στο ελληνικό ποδόσφαιρο για στημένους αγώνες και για πάρα πολλά ακόμα, κατηγορεί λοιπόν τους διαιτητές για αλλίωση αποτελέσματος. Έτσι έχουν όμως τα πράγματα, παιδιά, όταν η ελληνική δικαιοσύνη αφήνει αυτή την υπόθεση να σέρνεται επί χρόνια. Θυμίζω για όσους ξεχνάνε, το 12 βγήκε στην επιφάνεια η όλη υπόθεση από τον εισαγγελέα Αριστίδη Κορέα, με τα πακιστανικά τηλέφωνα του Φαταούλ Χακέ και τα λοιπά και τα λοιπά, και οι φοβερές στιχομηθείες, και είμαστε το 2020 και αυτή η υπόθεση ακόμα δεν έχει τηλεσυδικήσει. Από τον Νοέμβριο η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ υποτίθεται ότι εξετάζει αν υπάρχουν ευθύνες των ομάδων που οι παράγοντες κατηγορούνται για εμπλοκή στο συγκεκριμένο κύκλωμα ή στη συμμορία, όπως θέλετε, για να επιβάλλει ποινές. Φέξε μου και γλίστρισα, πραγματικά συγκινητική η Επιτροπή Διοντολογίας. Δεν ξέρω τι κάνει τρεις μήνες, από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα, και αμφιβάλλω αν μέχρι το τέλος πρωταθλήματος βγάλει μια άκρη. Προφανώς η Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ έχει άλλες δουλειές, όπως έχει άλλες δουλειές η δικαιοσύνη για την υπόθεση Τζίλου, όπως έχει άλλες δουλειές για την υπόθεση του Νου Ρουάν και για την υπόθεση της συμμορίας. Υποθέσεις που θα πάρουν τον δρόμο τους. Εντάξει, κακώς δεν εκδικάζονται γρήγορα, οπότε αν υπάρχουν και αθώοι, ή αν μπορεί να είναι και όλοι αθώοι οι κατηγορούμενοι, να καθαρίσει το όνομά τους, οι υποθέσεις πάνε για πανηγυρικές παραγραφές, όπως έγινε και με το Κοριόπολης, που δεν τιμωρήθηκε σχεδόν κανένας. Όλοι αθωώθηκαν, αδικήματα παραγράφηκαν και κατά τα άλλα είμαστε μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Ούτε στο Κονγκό συμβαίνουν αυτά, οριακά συμβαίνουν στη Βόρεια Κορέα. Δηλαδή, αν η ομάδα του Κιμ. Θα μου πεις τώρα, θα μπλεχτεί η ομάδα του Κιμ σε σκάνδαλο? Όχι, αλλά καταστάσεις που νομίζω μόνο στη Βόρεια Κορέα μπορούν να συμβούν, ή παλιότερα, αν θέλετε, συνέβαιναν στην Κολομβία. Υπάρχουν πάρα πολλές σειρές να δείτε, όσοι βλέπετε σειρές, και πρόσωπα καταστάσεις μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που περνάει η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Γιατί και ο Εσκομπάρ είχε ομάδα και το καρτέλ του Κάλι είχε ομάδα, Δεπορτίβο Κάλι, και όλα τα ωραία συνέβαιναν αυτά. Εντάξει, εγώ ξαναλέω, αν ήμουν κατηγορούμενος και υπήρχε σκευωρία, θα έκανα ό,τι πήρε το χέρι μου να τελειώσουν οι υποθέσεις για να καθαρίσει το όνομά μου. Αυτή είναι η δικιά μου η άποψη. Αυτή λοιπόν ήταν η σημερινή είδηση, ότι έχει κάνει μηνύσεις ο Σάββας Θεοδωρίδης που δεν μπορεί να τον ακουμπήσει άνθρωπος. Και είναι ο μοναδικός φίλαθλος στην Ελλάδα που έχει το προνόμιο να τον περιμένει ένα μικρόφωνο μετά από τέλος του κάθε αγώνα. Είτε το κανάλι φιλοξενείται στην ΕΡΤ, είτε στην Κοσμοτέ, είτε στην Νόβα, δεν έχει σημασία το κανάλι. Ο Σάββας Θεοδωρίδης έχει το δικό του μικρόφωνο. Όπως έχει πει και ο ίδιος, του ξέφυγε πριν από ένα μήνα. Όπως είπα, λέει, στην εκπομπή μου, είναι η ώρα του Σάββα. Κακώς δεν γίνεται μια εβδομαδιαία εκπομπή. Εντάξει. Ή να μπει ένθετο στον Τάκη και στον Άκη, η ώρα του Κυρσάβα. Βέβαια και ακόμα και αυτοί είχαν αγανακτήσει με τον Κυρσάβα ένα φεγγάρι, αλλά συνέχεια βγήκε προς τα έξω η αρρώστια του και κάπως τα πράγματα ηρέμησαν. Και η κατάσταση συνεχίζεται, το λέγαμε και με τον Γιώργο Ζαγόρα, εάν οι διαιτητές, γιατί αυτός ήταν ο κύριος λόγος της αποχής τους, που τελικά δεν έγινε, ότι δεν γίνεται να υπάρχει Δαμόκλειο σπάθη με μηνύσεις πάνω το κεφάλι τους, μπορούν κάλλιστα να δηλώσουν όλη η αποχή από τα μάτια του Ολυμπιακού και να παίζει ο Ολυμπιακός, όταν θα παίζουν οι άλλες ομάδες αγώνες Σούπερ Λίγκας, να παίζει φιλικό με την ΚΑΠΑ 19 του, να βάλουν τη διαιτή του Γιώργου Κυρσάβα, επόπτη του Καραπαπά. Εντάξει, και να μην μας ταλαιπωρούν άλλο. Αν δεν μπορεί ο Ολυμπιακός, που αν δεν κάνω λάθος είχε πει ότι θα αποχωρήσει και το πρωτάθλημα όταν ήταν δεύτερος. Τώρα που είναι ξανά πρώτος, το πρωτάθλημα δεν είναι στημένο φυσικά για τον Ολυμπιακό. Αν ξαναπέσει στη δεύτερη θέση, στην Τούμπα, μπορεί νωρίτερα, το πρωτάθλημα θα ξαναγίνει στημένο, μετά θα ξαναξεστηθεί, θα ξαναστηθεί, και δεν υπάρχει ένας αθλητικός εισαγγελέας να καλέσει τον Ολυμπιακό Ολυμπιακός, όχι απλά για δυσφήμιση του αθλήματος. Εντάξει, έχουν ακουστεί πράγματα και θαύματα από τον φανατικό φίλαθλο, αγαπητό σε όλους μας, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Ολυμπιακού, Σάββα Θεοδωρίδη. Ευθείες απειλές σε μέλη της ΚΕΔ, σε υπουργούς,
σε ανθρώπους της ΕΠΟ, σε ομάδες. Εντάξει, αλλά κύριε Σάββας, δεν μπορεί να λέει προφανώς ό,τι θέλει. Ας τολμήσουν, έχω ράματα για τη γούνα όλων και δεν πάει άλλο. Οι νεκροθάφτες. Ό,τι γουστάρει ο κύριε Σάββας, λέει, αυτή είναι η χώρα μας. Δυστυχώς με αυτούς τους ανθρώπους και με αυτές τις ομάδες πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει χωριό. Και λέγοντας να κάνει χωριό, να συνεπάρχει σε ένα πρωτάθλημα, εντάξει. Και δεν ξέρω πραγματικά τι μπορεί να υποθεί αν θα μαζευτούν οι τέσσερις μεγάλοι μετά από πρωτοβουλία της FIFA και της UEFA. Πώς μπορεί να καθίσει στο ίδιο τραπέζι ο Ιβάν Σαββίδης με κάποιον υπόδικο που του έχει απαγορευτεί η ενασχόληση με το ποδόσφαιρο. Στο μυαλό μου πραγματικά δεν ξέρω πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Ας έρθει αυτή η ώρα να γίνει η συνάντηση των τεσσάρων, να δούμε τι θα προκύψει, αν και νομίζω ελάχιστοι από εσάς πιστεύουν ότι μπορεί να αλλάξει κάτι σε αυτό που ονομάζεται ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλα αγγελικώς καμωμένα, αφού το έπαιρνε ο Ολυμπιακός από τον Αύγουστο. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να αντέξει ότι θα μείνει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν χωρίς τίτλο. Ο Αντρέ Βιερίνια είναι στο παλατάκι, τον έδειξε και ένα πλάνο, και ο Πασχαλάκης είναι, βγαίνουν φωτογραφίες με μικρούς φίλους του ΠΑΟΚ από την Τούμπα, πήγαν στο παλατάκι και ο αρχηγός στηρίζει πιο πολύ από όλους, αλλά και ο Πασχαλάκης αναταχτά χρονικά διαστήματα πηγαίνει στο παλατάκι. Την περασμένη φορά είχε ήταν και ο Ζαμπά νομίζω, ποιος άλλος ήταν, και ο Πασχαλάκης και ο Βιερίνια, γενικότερα είχε κόσμο. Μακάρι να έχει και κόσμο το Σάββατο 4 παρατέταρτο με τον Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας, που δεν ξέρω κατά πόσο θα διαλυθεί ή όχι. Τον Ιωνικό Νικαίας. Τι είπα, Νέας Φιλαδελφίας, ό,τι να είναι. Είμαι περασμένος στο κύριο της ΣΑΕΚ, να ξέρεις. Όλο διαλύεται ο Ιωνικός και όλο μια χαρά τα πάει. Και δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να σπαστούμε και την πληροφορία ότι να, κάποια στιγμή θα διαλύσει ο Ιωνικός. Δεν μπορεί να πορευτεί ο ΠΑΟΚ έτσι. Ο ΠΑΟΚ να πάρει νίκες και επιτέλους να κάνει μία νίκη εκτός έδρας που θα του δώσει τεράστια ανάσα. Ξαναλέω, φοβάμαι ότι ίσως οι νίκες στο παλατάκι να μην φτάσουν στο τέλος. Και περνάνε οι αγωνιστικές και ο ΠΑΟΚ παραμένει είτε στην τελευταία είτε στην πρωτοτελευταία θέση και το άγχος συνεχίζει να πλανάται πάνω από το παλατάκι. Και για όσους έχουν απομείνει να πονάνε την ομάδα αυτή, γιατί όντως είναι αρκετοί που καλά κάνουν και το δηλώνουν ευθαρσώς, δεν ασχολούμαι με τον μπάσκετ, με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί κανείς να επιβάλλει τίποτα σε κανέναν στη ζωή αυτή, αλλά αυτοί που έχουν απομείνει να αγαπάνε την ομάδα αυτή και να την πονάνε και να αγωνιούν για την τύχη της, το άγχος σαφώς είναι τεράστιο. Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο στο παλατάκι, πάω 41, Ντιζόν τώρα 47. Θα πάμε σε δευτερόλεπτα στον Νίκο Μοσκοβίτη. Ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ. Το παιχνίδι βέβαια έχει πολύ δρόμο ακόμα, θα μας τα πει καλύτερα ο Νίκος. Έλα Νίκο. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, 41-49, 1-0-5 της Ντιζόν. Τελείωσε τώρα τον εμφυδιασμό ο Ουλμέρ. Πριν ένα τρίποντο του Χόλθον, το πρώτο στο παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν πήγε καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Με κάποιες κακές επιλογές στην επίθεση, κυρίως με τον Σόρτερ να καθυστερεί στην απόφασή του. 41-49 είναι ένα πρώτο μέρος που σχετικά ισορροπημένο με τον ΠΑΟΚ, να είναι σχετικά καλύτερο στην πρώτη περίοδο η Ντιζόν, στη δεύτερη με τους ψηλούς της είτε μακριά από το καλάθι είτε από μέση απόσταση είχε τις λύσεις. Τώρα είναι μεγάλη διαφορά του αγώνα αυτή και ο Μπράουν εδώ κάνει ένα εύκολο λάθος. Τον κατάλαβε ο Σασάν και έχει κατάσταση εφηδιασμού πάλι η Ντιζόν. Δεν θα το σκεφτεί καθόλου ο Ουλμέρ, θα το πάρει σε εφηδιασμό. 31-52, 0-8 ξεκινάει η Ντιζόν και time out αμέσως από τον Χαρλαμπίδη με τους Γάλλους εδώ να ξεφεύγουν. Το τρίπο του Σουλεϊμόν ήταν. Με τους Γάλλους να ξεφεύγουν και θα δούμε αν ο Πάκου μπορεί να επιστρέψει. Μπήκε πολύ άσχημα στο δεύτερο ημίχρονο. Ωραία, μείνει στη γραμμή Νίκο, τα λέμε σε ένα λεπτάκι. Νομίζω η ποιότητα της Ντιζόν εντάξει ξεχυλίζει. Ειδικά οι Αμερικανοί της είναι όλοι αθλητικοί, όλοι ξαναλέω σουτάρουν πολύ καλά από μέση και μακρινή απόσταση. Μέση στη ρακέτα είναι πολύ πιο γρήγορη. Είναι θέμα για τον ΠΑΟΚ ότι οι αμυντικοί του σε σχέση με του αντιπάλου έχουν αργά πόδια. Και αν έχει αργά πόδια στο μπάσκετ και ξεκινήσει ο άλλο να μπαίνει στη ρακέτα και εσύ μέχρι να ξεκινήσει ο άλλο έχει κάνει τρία βήματα, είναι ζόρικα τα πράγματα.
Στο Καραϊσκάκι, έτσι απλά να ενημερώσω, το μάτς είναι στο 74-1. Ο Ολυμπιακός μείωσε στο 66 η Καλαμάτα με τον Έλλη Ντρίση και στο 68 ο Λοβέρα έδωσε και πάλι προβάδισμα τριών τερμάτων στον Ολυμπιακό. Βγήκε πάντως στο goal-goal και over, όσοι το προτίμησαν. Πρέπει να πλήρωνε και καλά το goal-goal, με βάση το ότι πλήρωνε 2.62, ξεκίνησε το goal-goal στο χθεσινό Άρης Ξάνθη. Νομίζω το goal-goal στο Ολυμπιακός Καλαμάτα, κάπου εκεί θα πλήρωνε. Μπορεί και παραπάνω. Οπότε, όσοι έπαιξαν άσο του Ολυμπιακού με over 2,5, 3,5 και 4,5, είτε goal-goal και οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν υπάρχει λογικά άνθρωπος στο συγκεκριμένο παιχνίδι που να μην πληρώθηκε. Φαντάζομαι τώρα, αν έπαιξε κάποιος under, τι να πω, ξέρω εγώ. Εντάξει, εμπνεύσει είναι αυτές. Λοιπόν, έχουμε και πάλι παιχνίδι στο Παλατάκι. Ο ΠΑΟΚ καλείται να μαζέψει τη διαφορά. Για πάμε πάλι στον Νίκο. Ένα τρίποντο από τον Σμιθ είναι άστοχο, όπως πριν και του Μπεστ. Εδώ το Σμιθ ήταν πιο ελεύθερο το σουτ. Πολύ ωραία η ασίστ του Σουλαϊμών, γιατί ο Σμιθ δεν γύρισε, ούτε πρόλαβε ο Σαρικόπουλος να γυρίσει και ο Ουλμέρ τελείωσε τη φάση στον αέρα. 10-0 το σκορ στο δεύτερο ημίχρονο και συν 13 για την Τιζόν. Μπράουν από πολύ μακριά για 3 είναι άστοχος. Όχι, έχει χάσει πλέον την συγκέντρωσή του και το momentum είναι πολύ υπέρ της Τιζόν εδώ. Ο Χόλστον παίζει ένα εναντίον ενός με τον Σμιθ. Έδωσε στον Σουλαϊμόν έξω, σε λίγο θα επιτρέψει ο Τσόχλας. Σουλαϊμόν ελευθερώθηκε για 3. Αστοχή. Κακή άμυνα του ΠΑΟΚ εδώ και πάλι. Με τον Μπεστ να κολλάει πάνω στο σημείο του Σαρικόπουλου να παίζει με βάθος. Ο Μπόμπι Μπράουν θέλει να πλησιάσει, παραλίγο να κλέψει τους Σουλαϊμόν τελικά από την δική του παρεμβολή. Μπάλα βγήκε έξω και τραβάει στον πάγκο ο Χαραλαμπίδης. Και τον Μπεστ και τον Μπράουν αναμενόμενο. Σκίζας και Τσόκλας μπαίνουν. Καθώς η τριάδα Μπεστ, Σόρτερ και Μπράουν ξεκίνησε πάρα πολύ εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο. Κακός είναι και ο Μπεστ και ο Μπράουν, Νίκο. Τρεις πόντους έκαστος. Και ο Σόρτερ επίσης σήμερα είναι λίγο εκτός αγώνα. Ναι. Τώρα θα το πει και βρίσκει ένα ελεύθερο τρίποντο. Αστοχή όμως, 0 στα 4 για τον Πάο και εδώ. Αλλά ο Τσόχλας παραλίγο να κλέψει. Τελικά ολοκληρώνει ο Σχίζα το κλέψιμο. Φάουλ του Σουλαϊμόν ψηλά στο Σχίζα. Φάουλ έκανε ο Ουλμέρ, συγγνώμη μάλλον. Δεν κατάφερε πάντως ο Πάο και εδώ ούτε με τρίποντο να βρει, ούτε τίποτο. Πρέπει να κάνει φάουλ, ναι. Έχεις δίκιο. Τώρα φάουλ δόθηκε πού? Νομίζω στον Σαρικόπουλο, μακριά από την μπάλα. Έχει δοθεί φάουλ για τον ΠΑΟΚ στον Μαργαρίδη, του φάσκε το φάουλ μακριά από την μπάλα. 41-54 με τη Τιζόν να τρέχει ένα 0-10 στο δεύτερο ημίχρονο, παλαιό να κλέψει ο Μαργαρίτης και να έχει πάει στους 13. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει ματώσει ακόμα το διχτάκι μετά από 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα στο δεύτερο μέρος. Δεν κατάλαβε ο ΠΑΟΚ, Νίκο, πώς η διαφορά πήγε στο συν 13 πραγματικά. Είναι ο αυτό που λέμε, δεν πήρε χαμπάρι. Πολύ εύκολο το Τσόχλα, έδωσε στον Ουλμέρ, δεν κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει το rebound. Την μπάλα ξανά στα χέρια του Ουλμέρ, για αυτό σε στοχή 41-56, ο ΠΑΟΚ πια έχει χάσει κάθε συγκέντρωση. Δεν μπορεί να ακολουθήσει το ρυθμό της Τιζόν. Σε κάθαρο ότι και με αυτό το σερί τον έχει πάρει από κάτω. Σχίζας, Τσόχλας, 9 δευτερόλεπτα και την επίθεση του ΠΑΟΚ, ανεβαίνει ο Σαρικόπουλος για να σκρίνει. Τσόχλας κρατάει Μαργαρίτη στη γωνία γιατί ήταν ελεύθερος, αστοχή, ο ίδιος όμως πάει στο rebound. 0 στα 5 τρίποντα για τον ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Σχίζας, δίνει στον Σμιθ. Θέλει να πλησιάσει, φάουλ του Κουλβιέτη, καλάθι από τον Σμιθ, καλάθι και φάουλ. Εδώ ωραίο ο Σμιθ έμεινε με τον ψηλότερο παίκτη. Διάβασε καλά. Κέρδισε και το φάουλ από τον Λιθουανό. Θα επιστρέψει και ο Νόουλς αντί του Σαρικόπουλου και ο Wiggins αντί του Μαργαρίτη. Θα μείνουμε, Νίκο, και για την επόμενη επίθεση για να κλείσουμε και θα τα πεις με τα παιδιά στη συνέχεια. 43 ο ΠΑΟΚ, 56 τη ζών. Έβαλε και την πολύ σωστή, πήγε στους 44. 12 η πόντη του άντρα μας είναι το σκορ του ΠΑΟΚ. Αλλά πρέπει να κάνει πολλά ο ΠΑΟΚ για να γυρίσει εδώ την κατάσταση. Σε πρώτη φάση πρέπει να χαλάσει τον τρόπο με τον οποίο παίζει η Τιζόν. Φάουλ του Σχίζα στον Ουλμέρ. Καθώς έβαλε την μπάλα στο παρκέ αυτός. Ο Ουλμέρ ο οποίος είχε φτάσει αφέρωμα 12 πόντους. Φάουλ νούμερο 3 για τον Σχίζα.
Ο μοναδικός που έχει θέμα με τα φάουλ για τον ΠΑΟΚ έχει δύο και ο Τσόχλας, δύο και ο Wiggins. Επαναφορά από τη πλάγια τώρα γραμμή για τους Γάλλους, 44, 56, 5 και 52 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Σουλαϊμόν είναι με το Σμιθ, έλα δύο Χόλσον στην κορυφή. Πήρε ο, ναι, ο Χόλσον, τον ακολουθεί ο Τσόχλας, ματάκι προς τα πίσω, δύσκολο σου του Χόλσον, αστοχή, καλή άμυνα του Τσόχλα εδώ, rebound από το Σμιθ, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να μειώσει το Τσόχλας, έπεσε καλή άμυνα και στα πόδια, και ήταν το πιο σημαντικό. Μετά ο Χόλσον δεν είχε καλό οπτικό πεδίο, ήταν δύσκολο να αστοχήσει ο Wiggins, θέλει να τελειώσει τη φάση από κοντά, τελειώνει ίσως και με φάουλ και εδώ από τον Κουλβιέτη, θα πω εγώ, δεν δόθηκε κάτι. 46-56. Ωραία. Πάρε μια ανάσα, Νίκο. Σε λίγο λεπτό πάλι θα έρθουμε στο παλατάκι. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, 46 ο ΠΑΟΚ, 56 τη ζών. Κάπως μάζει τη διαφορά ο ΠΑΟΚ. Αλλά το σκόρο του επιμέρους είναι 5-12 στο τρίτο δεκάλεπτο. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Το ΠΑΟΚ 24 και για σήμερα. Μαζί μας ήταν η Στοίχημαν. Η κορυφαία επιλογή για να στοιχηματίσετε σε οτιδήποτε άθλημα, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε hardball, είτε βόλεϊ, είτε ό,τι άλλο θέλετε. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Η Data Lab ήταν μαζί μας, κέντρο διαβίου μάθησης, σεμινάρια μπαρίστα, σεμινάρια στην πληροφορική, σεμινάριο και στα τουριστικά. Τα τουριστικά, ένας τομέας που ακόμα στην Ελλάδα παρουσιάζει άνθηση. Παρακολουθείτε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά επαγγέλματα και πάρτε τα εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. 2-3-10-22-29-62 datalabs.edu.gr και τα γραφεία της Data Labs, να έχετε μια πιο άμεση ενημέρωση και να απαντήσουν οι άνθρωποι της Data Labs ερωτήσεις σας. Εθνικής Αμήνης 14α στο κέντρο της πόλης και φυσικά όπως κάθε μέρα μαζί με το ΠΑΟ 24 το BEASY με το BEASY Router. Απαραίτητη νομίζω προϋπόθεση για πάρα πολλούς το BEASY Router, γιατί είναι γεγονός και είναι αλήθεια, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας. Άλλες ταχύτητες μας υπόσχονται και άλλες τελικά έχουμε στα σπίτια μας, στα καταστήματά μας. Με το BEASY Router βελτιώνετε η σύνδεσή σας και βλέπετε είτε το PAOK TV είτε ό,τι άλλο θέλετε είτε στο Web TV χωρίς κολλήματα και δίνετε προτεραιότητα εσείς στις συσκευές που θέλετε. 2-31-231-3434 το τηλεφωνικό νούμερο. Ξαναλέω, 2-31-231-3434 το τηλεφωνικό νούμερο της BEASY και το BEASY Router έρχεται στην πόρτα σας. 46-56 ο ΠΑΟΚ. Φτάσαμε στο τέλος. Μένετε στο Λίμπερο. Ακολουθεί το ράδιο Μαρμίτα από τις 9 μέχρι τις 11. Εντάξει, θα υπάρχει ενημέρωση και από το παλατάκι και για οτιδήποτε άλλο συμβεί. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ. Μαζί θα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12, στην Τρόικα με Χρήστα Τσαλτίδη και Κώστα Κούση. Καλό βράδυ.